Έντονη ήταν η αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Στρόσκαν για τις επαφές που είχε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εγώ είμαι παραμυθάς. Ο κύριος Στρόσκαν είναι παραμυθάς. Γιατί δεν το λέτε από το βήμα της Βουλής? Γιατί δεν το λέτε? Πείτε το ότι είναι παραμυθάς ο κύριος Στρόσκαν. Και επαφές έχω και θα έχω για να σώσω την πατρίδα. Και ήταν καθήκον μου να προετοιμαστώ για κάθε ενδεχόμενο. Έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό, κύριε Τσίπρα? Προτείνετε να μην του είχα μιλήσει? Θέλω να καταλάβω. Λέτε να μην του είχα μιλήσει? Να κλεινόμουν στο Μαξίμου ή να κλεινόμουν στο Καστρί, όπως κάποιος άλλος κρυβότανε ή κλεινότανε στο σπίτι του? Αντί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να απαντά στα ερωτήματα που θέσαμε, δημιουργεί ακόμη σοβαρότερες υπόνοιες για τις μεθοδεύσεις του. Γιατί κατέφυγε πρώτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί όταν μπορούσε τον Ιανουάριο του 2010 να πάρει από τις αγορές όσα περίπου θα έδινε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν τα πήρε? Γιατί εξακολουθούσε να εμπέζει το λαό με το λεφτά υπάρχουν? Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός εξαπάτησε το 2009 τον ελληνικό λαό με σκοπό να έρθει στη χώρα μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μας λέγατε για τη διαφθορά και βγαίνατε σε όλη την Ευρώπη και λέγατε ότι είναι διαφθαρμένοι οι Έλληνες. Ή εν πάση περιπτώσει αυτή την εντύπωση δίνατε. Αυτό κάνατε. Γιατί? Γιατί βεβαίως επιλογή ξένων και ντόπιων κέντρων της ολιγαρχίας ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη. Εσείς το φέρατε βέβαια, εσείς ανοίξατε την Κερκόπορτα. Το ποιος είμαι, ποια είναι η ζωή μου, ποια είναι τα πιστεύω μου, ποια είναι η προσφορά και ο αγώνας μου, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Παραμένουν όμως πολλά ερωτηματικά, κύριε Τσίπρα, για τη δικιά σας πορεία. Αν συνεχίζετε έτσι με αυτές τις εύκολες αθλειότητες. Σκεφτείτε σοβαρά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τι σημαίνει να είναι κανείς υπεύθυνος. Έντονη ήταν η αντιπαράθεση των δύο αντρών και για το ποιος είναι πιο δεξιός, χωρίς όμως αυτή την αντιπαράθεση να συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ταυτίζεται με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον κύριο Τσίπρα να ανταποδίδει τους χαρακτηρισμούς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά, που συμπορεύεται αγκαζέ, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον κύριο Καρατζαφέρη και τον κύριο Μητσοτάκη.